Λοιπόν, επιστρέψαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ξεκινήσουμε το τέταρτο μέρος της εκπομπής. Σας είχα προαναγγείλει ότι θα ταξιδέψουμε στην Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία. Θα πάμε στο Ipswich. Βρίσκεται μια ώρα απόσταση από το Λονδίνο. Εκεί όπου θα συναντήσουμε την κυρία Λιάννα Ψαρολογάκη, επίκουρη καθηγήτρια αρχιτεκτονικής και διδάκτορα του Πανεπιστημίου Brighton. Κυρία Ψαρολογάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην Κρήτη σήμερα, στην Κρήτη TV. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα στην πατρίδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μία κριτικιά έτσι ακαδημαϊκός αρχιτεκτονικής που διαπρέπει στο εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε λίγο από την προσέγγιση της επιστήμης της αρχιτεκτονικής και αν αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο αρχιτέκτονας. Βεβαίως, και ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση για να αρχίσουμε. Νομίζω ότι διαφοροποιείται στο θέμα των διαδικαστικών και του νόμου. Οι πολεοδομικές προσεγγίσεις εδώ στην Αγγλία είναι πολύ διαφορετικές από αυτές της Ελλάδας. Έχω ζήσει και τις δύο διαδικασίες. Ήμουν αρχιτέκτονας στην Αθήνα και είμαι αρχιτέκτονας εδώ στην Μεγάλη Βρετανία. Η επιστήμη της εκπαίδευσης της αρχιτεκτονικής είναι παγκόσμια. Έχει επεκτάσεις και στη Μεσόγειο και στην Αμερική και στις ασιατικές χώρες και στην Βόρεια Ευρώπη και διδάσκουμε στα υψηλά στάνταρτ που διδάσκονται οι επιστήμες της αρχιτεκτονικής στις μεγάλες σχολές όλων των χωρών. Και αυτό είναι και η ομορφιά της αρχιτεκτονικής, γιατί η αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο σχεδιασμός των κτιρίων, είναι το να προβλέπεις τη ζωή του μέλλοντος για τους πολίτες του αύριο. Ξέρετε, εμείς σχεδιάζουμε για 7 γενιές αργότερα. Αυτή είναι η αρχή με την οποία σχεδιάζουμε το χώρο, δηλαδή, το μέλλον, δηλαδή το μέλλον της αρχιτεκτονικής δεν είναι η επιστροφή στο παρελθόν. Είναι ένα όραμα και μέθοδοι για το μέλλον της ανθρωπότητας και των πόλεων, ναι, αυτής, γνωρίζοντας πολλά για το παρελθόν, κυρίως πόσα λάθη έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έχουν γίνει λάθη. Έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Ξέρετε, η ανθρώπινη φυλή δεν έχει αλλάξει πολύ από τότε που πρώτο υπήρξε στη Γη. Όμως και από τότε που πρώτο υπήρξαμε στη Γη, πάντα κάτι σχεδιάζαμε. Πάντα κάπως δημιουργούσαμε περιβάλλοντα. Και όσο δημιουργούμε περιβάλλοντα, τόσο αλλάζουμε τους τρόπους με τους οποίους δημιουργούμε αρχιτεκτονικές και περιβάλλοντα, ανάλογα με τις ανάγκες μας. Τώρα που έχουμε μια τεράστια κλιματική αλλαγή, οι αλλαγές είναι πολύ πιο ραγδαίες. Αυτό φυσικά οφείλεται σε λάθη του παρελθόντος, αλλά δεν είναι λάθη αρχιτεκτονικά. Είναι λάθη κοινωνικά και λάθη οικονομικά και λάθη πολιτικά. Μάλιστα. Στην Ελλάδα μπορεί ένας αρχιτέκτονας να ανοίξει τους ορίζοντές του το ίδιο εύκολα που πιθανότατα να τους ανοίξει στο εξωτερικό? Καθένας λειτουργεί διαφορετικά στο επάγγελμα και στην φιλοσοφία της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Κάποιος μπορεί να διαπρέψει σε οποιοδήποτε χώρο και τόπο στο οποίο μπορεί να βρίσκεται, κυρίως επειδή μπορεί πλέον να υπάρχει παντού. Εγώ σας μιλάω από το Ipswich και τώρα νιώθω ότι είμαι στο σπίτι μου στο Ηράκλειο. Όμως, υπάρχουν επιλογές, πάντα έχουμε επιλογές και πάντα πηγαίνουμε εκεί που ταιριάζουμε καλύτερα. Και εγώ νομίζω ότι απλά ταιριάζα στην Αγγλία πιο πολύ. Μάλιστα. Την όψη ενός κτηρίου, και θέλω να μου επιτρέψετε λίγο την αφέλεια των όρων που πιθανότατα να χρησιμοποιώ, η όψη ενός κτηρίου τα επόμενα 30 χρόνια θα είναι τελείως διαφορετική από την εικόνα που έχουμε σήμερα, σε επίπεδο Κρήτης να το πάρουμε. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί πολλοί θα έχουν την ίδια εικόνα έκφρασης και τον ίδιο τρόπο έκφρασης και θα θεωρούν εξίσου σημαντική αυτή την παρατήρηση. Οι πόλεις, πρέπει να καταλάβουμε, δεν είναι ποτέ ένα ομογενές πράγμα.
Οι πόλεις θα έχουν πάντα κτίρια του παρελθόντος, κακά κτίρια, καλά κτίρια, μισοφτιαγμένα κτίρια, ερείπια και υποδομές. Σε 30 χρόνια από τώρα ξέρουμε ότι οι άνθρωποι που θα είναι σε αυτά τα κτίρια θα έχουν επαγγέλματα τα οποία δεν μπορούμε να προβλέψουμε τώρα. Το 85% αυτών των επαγγελμάτων δεν τα έχουμε σήμερα. Που σημαίνει ότι και από άποψη χώρων και από άποψη δυνατοτήτων των κτηρίων πρέπει να αλλάξουμε πάρα πολλά. Αλλά αυτές οι αλλαγές θα γίνουν από αύριο, από του χρόνου, από χθες ή σε μια δεκαετία. Οπότε οι όψεις θα αλλάξουν ανάλογα με τον τρόπο που ζούμε μέσα στις πόλεις και ανάλογα με τους τρόπους που θα πρέπει να χτίζουμε για να μπορέσουμε να ζούμε μέσα σε αυτές τις πόλεις. Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στην ακαδημαϊκή διαδικασία εκεί στη Μεγάλη Βρετανία. Να σταθούμε λίγο στις ομοιότητες και στις διαφορές. Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα. Ομοιότητες, διαφορές στην ακαδημαϊκή διαδικασία στο δικό σας κλάδο της αρχιτεκτονικής. Βεβαίως. Όταν διδάσκω έναν φοιτητή στην Αγγλία, δεν έχει καμία διαφορά με το να διδάσκω έναν φοιτητή στην Αθήνα. Όμως, ένας φοιτητής αρχιτεκτονικής στην Αγγλία πρέπει να κάνει τουλάχιστον 7 με 9 χρόνια σπουδές και πρακτική στον κλάδο για να μπορεί να ονομαστεί αρχιτέκτονας. Αυτή είναι η κύρια διαφορά με τις σπουδές και τον επαγγελματικό κλάδο στην Ελλάδα. Στην Αγγλία μπορεί να χτίσει και να πάρει άδεια οποιοδήποτε χωρίς καμία υπογραφή κανενός επαγγελματία αρχιτέκτονα ή μηχανικού. Όμως, για να μπορέσει κανείς να αυτοονομάζεται αρχιτέκτονας, ο τίτλος του αρχιτέκτονα είναι προστατευόμενος. Έτσι είναι και το επάγγελμά του. Έχουμε 3 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι οι σπουδές σε πτυχιακό επίπεδο. Το δεύτερο μέρος είναι οι μεταπτυχιακές σπουδές. Και το τρίτο μέρος γίνεται πάντα σε ένα γραφείο. Και όταν κάποιος ολοκληρώσει συνήθως ένα έργο, ένα κτίριο από την αρχή μέχρι το τέλος, τότε μπορεί να δώσει εξετάσεις για να λέγεται αρχιτέκτονας. Στην Ελλάδα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχουν 5 ετή σπουδές στα πολυτεχνία, κάτι που υπάρχει σε πολλές χώρες της Ευρώπης και μέχρι σήμερα υπήρχαν και αναλογίες μεταξύ του συστήματος της Αγγλίας και της Ελλάδας. Δηλαδή, αν κάποιος ήταν αρχιτέκτονας σε μια χώρα της Ευρώπης, σε σχολές που έχουν πάρει την αντίστοιχη αδειοδότηση, θα μπορούσε με μια διαδικασία να γίνει αρχιτέκτονας και στη Μεγάλη Βρετανία και το αντίστροφο. Τώρα πλέον δεν ισχύει αυτό. Μάλιστα. Από το 2021. Η αντίληψη των προπτυχιακών φοιτητών αρχιτεκτονικής στη χώρα μας έχει διαφορές με την αντίστοιχη στα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας. Δηλαδή το πώς αντιλαμβάνονται την επιστήμη τους. Πολλές. Που έχει να κάνει με τις εικόνες τους, με τα βιώματά τους, με την εμπειρία τους στην όψη κτηρίων. Έχει να κάνει με το ότι οι περισσότεροι φοιτητές αρχιτεκτονικής στην Αγγλία θεωρούν δεδομένο ότι σε 7 χρόνια θα μπορούν να λέγονται αρχιτέκτονες και θεωρούν τους εαυτούς τους επαγγελματίες από το πρώτο έτος. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο η επιστήμη, τους ενδιαφέρει το επάγγελμα του αρχιτέκτονα. Και στην πορεία φυσικά, και αυτό είναι δική μας δουλειά, αγαπάνε και την επιστήμη. Στην Ελλάδα νομίζω ότι οι περισσότεροι φοιτητές αρχιτεκτονικής έχουν μία τεράστια προϋπηρεσία στην επιστήμη, επειδή προετοιμάζονται με τις πανελλαδικές εξετάσεις και επειδή τα σχολεία μας είναι έτσι φτιαγμένα. Οπότε έχουμε κυρίως μία κουλτούρα διαφορετική. Κυρία Ψαρολογάκη, από το 2020 έχετε και μία ακροστιμητική θέση, σωστά, στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Είστε υπεύθυνη του Ανατολικού Τμήματος Μεγάλης Βρετανίας, διορθώστε με. Ναι, σωστά. Το 2020 εξελέγει διευθύντρια για το Ανατολικό Τμήμα της Αγγλίας από το Βασιλικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων. Ναι. Αυτή είναι μια θέση στην οποία έχω υπό την προστασία μου, θα λέγαμε, 5 σχολές αρχιτεκτονικής, πάνω από 1.500 μέλη και 250 αρχιτεκτονικά γραφεία
και μαζί προσπαθούμε να έχουμε πολύ υψηλά στάνταρτ στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση στο κομμάτι της Αγγλίας που, αν θέλετε, περιβάλλει το Cambridge, το Norwich, το Suffolk και το Ipswich, στο οποίο είμαι εγώ, το Essex και το Bedfordshire, που είναι το 1/4 της Αγγλίας συνολικά. Μάλιστα. Να πάμε τώρα και στα βραβεία διεθνών γυναικών, καθώς βρίσκεστε μία ανάσα από μία πολύ σημαντική, ακόμα μία πολύ σημαντική διάκριση. Στον τομέα του design, σωστά? Ναι, σωστά. Για να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες. Αυτά τα βραβεία τα πιστεύω πολύ. Είναι ένας θεσμός που είναι μη κερδοσκοπικός και είναι ένας οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε από γυναίκες για γυναίκες. Ξέρετε, με ρωτήσατε για τις διαφορές στα επαγγέλματα και στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Και αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι η τεράστια διαφορά είναι ότι στην Αγγλία το επάγγελμα του αρχιτέκτονα είναι ανδροκρατούμενο. Είμαι μία από τις πολύ λίγες διευθύντριες αρχιτεκτονικών τμήματων εδώ. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όταν άρχισα να εργάζομαι εδώ ότι οι γυναίκες σπάνιζαν στις συγκεντρώσεις και στα δρόμενα και φυσικά στα έργα και στα κτίρια. Ενώ στην Ελλάδα, όταν για παράδειγμα ήμουν φοιτήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 70% της τάξης μου, αν θέλετε, της χρονιάς μου, ήταν γυναίκες. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο θεσμός των ελληνικών βραβείων για τις διεθνείς γυναίκες είναι πολύ σημαντικός, γιατί όχι μόνο δίνει μία ευκαιρία σε εμάς που πολεμούμε πολλά στερεότυπα εκτός της πατρίδας, να, αν θέλετε, να δώσουμε έτσι ένα ένασμα στις Ελληνίδες και γενικά στις γυναίκες να προσπαθούν περισσότερο για αυτά που μπορούν να καταφέρουν και για αυτά που αξίζουν, αλλά και επειδή είναι ακριβώς ένας οργανισμός από γυναίκες για γυναίκες. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός στον τομέα, στις υποψηφιότητες για το βραβείο, για το design. Έχετε ακόμα 3 συνυποψήφιες, σωστά, συνολικά 4? Ναι, σωστά. 4. Οπότε αν κάποιος θέλει να στηρίξει την κριτική υποψηφιότητα, αν μου επιτρέπετε τον όρο, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Καταρχάς να πω ότι οι υπόλοιπες 3 υποψήφιες είναι πάρα πολύ δυνατές. Πραγματικά, αν μπορούσα θα ψήφιζα και τις 4 μας. Η υποψηφιότητα τώρα ολοκληρώνεται με την ψηφοφορία του κοινού. Οπότε στην ιστοσελίδα των βραβείων μπορεί κανείς να μπαίνει και να ψηφίζει μία υποψήφια από κάθε κατηγορία. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί νομίζω μπαίνει κανείς και στη διαδικασία να γνωρίσει πολύ αξιόλογες προσωπικότητες και να συμβάλλει έτσι λίγο σε όλες τις σημαντικές κατηγορίες που έχουν αυτά τα βραβεία ξεχωριστά για κάθε μία, ας πούμε. Είναι η κορυφή των βραβείων σε μία σειρά κλάδων, μεταξύ των οποίων και στο design. Να πούμε ότι δεν υπάρχει βέβαια σε καμία περίπτωση χρηματικό έπαθλο, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Δηλαδή, ακριβώς, παίρνετε ένα βραβείο προκειμένου να συνεχίσετε, να πάρετε δύναμη, να πάρετε όθηση και οι ιδέες σας να γίνουν γνωστές σε όλο τον κόσμο. Και σε αυτά τα βραβεία, σε αυτό το διαγωνισμό, συμμετέχει και μία κριτικοπούλα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Και δηλαδή, ακούγεται και η Κρήτη, έτσι, πρέπει να το τονίσω αυτό. Να ακούγεται και η Κρήτη και στις άλλες κατηγορίες ίσως να βρείτε και άλλες τέτοιες κριτικοπούλες. Και θέλω να πω ότι η διαδικασία είναι απλή. Στο greekinternationalwomenawards.com μπαίνετε, ψηφίζετε με ένα κουμπί, με ένα email και ένα όνομα, μία Ελληνίδα σε κάθε κατηγορία. Και η βράβευση, στο πρώτο βραβείο που δόθηκε το 2017, η βράβευση είχε γίνει στο Βρετανικό Μουσείο. Κάτι το οποίο ζηλεύω πολύ τώρα, γιατί η βράβευση αυτή τη χρονιά θα γίνει online τον Απρίλιο, αλλά θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε.
Και ναι, είναι, νομίζω ότι ένα μη χρηματικό έπαθρο, ένα βραβείο, για το βραβείο ακριβώς και για το ότι θα ακουστεί ίσως μια φωνή πέρα από τη γειτονιά μας και πέρα από το πανεπιστήμιό μας και πέρα από το Ύψος και πέρα από το Ηράκλειο, αν θέλετε. Αυτό είναι το πραγματικό βραβείο. Μάλιστα. Και το πραγματικό βραβείο θα είναι ένα κοριτσάκι που μεθαύριο θα δηλώσει να γίνει αρχιτέκτονας σε μια σχολή είτε της Αγγλίας είτε της Ελλάδας. Μάλιστα. Να ευχηθούμε, κυρία Ψαρολογάκη, καλή επιτυχία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σχόλιο σας, για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε και να τα πούμε βέβαια με το καλό και μετά τα βραβεία. Θα ήταν χαρά και τιμή για όλους μας. Θα χαρώ πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου σε όλη την Κρήτη. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, χαιρετισμούς από Κρήτη.